3, 2, 1. Who's that coming from somewhere up in the sky? Moving fast and bright as a firefly. Just when you think that trouble's gone out, who's gonna be there when it really counts? Like Heather's countdown. And send a wish out through the air. And send a wish out through the air. Just do that Care Bears countdown. Just when you need them, they'll be there. Just when you need them, they'll be there. Don't be afraid when clouds are brewing in your heart. If you can dream, just send a wish out in the dark. Just do that Care Bears countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Ο πιο γενναίος των γενναίων. Από το Λούνα Πάρκ. Σίγουρα, ο Άκαρδος άρχισε πάλι τα παλιά του τα κόλπα. Ίσως τρίφερε. Ας κατεβούμε κάτω να δούμε. Θα έρθω μαζί σου, γελαστέ. Τρελαίνομαι για τα Λούνα Πάρκ και νιώθω πολύ γενναίο σήμερα. Ο γενναίος έρχεται να σας σώσει. Νομίζω ότι χρειάζεται προπόνηση ο γενναίος. Δεν προλαβαίνουμε τώρα. Μας χρειάζονται στη γη. Πάμε! Αυτός ο Άκαρδος με κάνει έξαλλο. Λούνα Πάρκ βρήκε να χτυπήσει. Εκεί που πηγαίνει ο κόσμος για να διασκεδάσει. Σταθείτε! Ελάτε πίσω! Τι συμβαίνει? Θέλουμε να σας βοηθήσουμε! Μα κάτι έχει τρομάξει αυτά τα παιδιά! Πρέπει να μάθουμε τι συμβαίνει! Πηγαίνετε να προλάβατε τα παιδιά και εγώ θα δω τι τα τρόμαξε! Όταν με βρεις γενναίε, θα είναι πολύ αργά για σένα και τους τριχωτούς σου φίλους! Άντα μην είναι φοβητιάρης, άντα μην είναι φοβητιάρης, φοβητιάρης. Δείξε μας πόσο γενναίος είσαι, άντο. Πήγαινε και χτύπα την καβάλα στο καμπαναριό. Μα είναι στοιχειωμένο. Τώρα θα κάνω και τους φίλους σου να τρομάξουν. Ώρα για διασκέδαση με τον Δόκτωρ Τρόμο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και τώρα, στο εργαστήριό μου. Δόκτωρ Τρόμε, γιατί δεν έχεις εξοντώσει τις αρκούδες φύλακες? Έχω το σχέδιό μου, Άκαρδε. Σύντομα θα τις μεταμορφώσω σε αρκούδες και άχτρα. Αν τις εξοντώσεις πριν πέσουν όλοι οι κόκκι της Σάμου, τότε...
τότε θα γίνουμε συνεργάτες και θα κυβερνήσουμε τον κόσμο μαζί. Ίσως, αν πετύχεις. Αν αποτύχεις όμως, Δόκτωρ Τρόμε, θα σε μάθω τότε τι θα πεις τα αλήθεια, φόβος! Απειλές. Οι αρκούδες φύλακες δεν ξεφεύγουν από το κολαστήριό μου. Όποιος κι αν τρομάζει τα παιδιά, θα τρομάξει ο ίδιος πιο πολύ όταν δει ότι έχει να κάνει με μένα το γενναίο. Υπάρχει καλύτερος τρόπος να του δείξω από αυτόν? Δεν είμαι συνηθισμένο λιοντάρι, είμαι το γενναίο λιοντάρι. Εσύ ο γενναίος? Ο πιο γενναίος από τους φύλακες αρκούδες? Στις υπηρεσίες σου. Δεν χρειάζεται να με φοβάσαι. Εγώ είμαι φοβητσιάρης. Όλα τα φοβάμαι. Δεν θα είσαι φοβητσιάρης αν αντιμετωπίσεις τους φόβους σου και πεις «Δεν φοβάμαι». Ναι. Διάλεξε κάτι που σε φοβίζει και ο γενναίος θα σου δείξει πώς να μην το φοβάσαι πια. Φοβάμαι λίγο το σκοτάδι. Το σκοτάδι? Και εσύ φοβάσαι το σκοτάδι, γενναίε? Όχι βέβαια. Ο γενναίος δεν φοβάται τίποτα. Εκτός από το σκοτάδι ίσως. Και αυτό είναι το μόνο που φοβάμαι. Εκτός από το να μην το μάθει κανένας ότι φοβάμαι το σκοτάδι, ε? Μεταξύ μας. Έλα, πάμε. Πού να πάμε? Στο στοιχειωμένο πύργο. Στο στοιχειωμένο πύργο. Στο πιο σκοτεινό. Θα κάνουμε ό,τι ακριβώς είπες. Θα αντιμετωπίσουμε τους φόβους μας. Ωρι, λέω να αρχίσουμε με κάτι άλλο που φοβάσαι. Με τα ποντίκια. Φοβάσαι τα ποντίκια? Έλα τώρα, γενναίε. Δεν φοβάσαι τα ποντίκια? Τις χελώνες τότε? Όχι. Τους δυνατούς θορύβους τότε? Όχι. Τις τρίτες? Τα ψητά αυγά? Μα τότε, τι φοβάσαι τότε? Πώς να σας βοηθήσω αν δεν στέκεστε να σας πλησιάσω? Α, ώστε εδώ είσαστε. Μη φοβάστε, είμαι μια αρκούδα φύλακας και θα ήθελα να γίνουμε φίλοι. Βλέπετε? Να, δεν υπάρχει λόγος να φοβάστε. Περιμένετε! Κάνουν σαν να είδανε τον ίδιο τον άκαρδο. Όχι τον άκαρδο, τον Δόκτωρ Τρόμο είδε. Μα το πλανήτη! Σε καλώ στο κολαστήριό μου. Εσύ θα είσαι ο πρώτος, αλλά οι άλλοι θα ακολουθήσουν σύντομα. Ένας-ένας. Τόσο σκοτεινά. Τώρα είμαστε μέσα στο σκοτεινό στοιχειωμένο σπίτι. Έλα, πάμε. Όχι, θα ανεβούμε μέχρι το καμπαναριό, θα χτυπήσουμε την καμπάνα και θα αποδείξουμε σε όλους ότι δεν είμαστε φοβητσιάριδες. Αφού μπορείς να το αντιμετωπίσεις, εγώ όμως δεν μπορώ να αντιμετωπίσω τους φόβους μου. Άσε που εδώ μέσα φοβάμαι τόσο. Καλησπέρα! Φάντασμα!
Θα αφήσω αυτούς τους δύο να το γλεντήσουν για λίγο. Θα πρέπει να πιάσω τις άλλες αρκούδες φύλακες πριν γυρίσει ο άκαρδος. Τι είναι αυτό? Μην τρέμετε γονατάκια μου. Ας βρούμε τον Άνταμ και να φύγουμε από εδώ μέσα. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Είσαι απλός ολομόναχος μέσα σε ένα κατασκότεινο σπίτι γεμάτο φαντάσματα. Δεν φοβάμαι εγώ τα φαντάσματα. Καθόλου δεν φοβάμαι. Μαμά! Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω, Άνταμ. Τώρα μόλις έπεσα μέσα σε ένα ολόκληρο κοπάδι από φαντάσματα. Τώρα έσπασα και το φανάρι μου. Τι άλλο μας περιμένει? Γενέ! Αου! Εδώ είσαι. Έλα, μη φοβάσαι. Μην ξεχνάς πως αν κάτι σε τρομάζει, δεν το ξεχνάς αν μιλάς γι' αυτό με κάποιον. Ελάτε σε μένα, αρκουδάκια. Έλα, γελαστέ. Κανένας δεν μου ξεφεύγει τελικά. Κανένας. Κανένας δεν μου ξεφεύγει. Κανένας. Ποιος είσαι? Ο Δόκτωρ Τρόμος. Ζω από τους φόβους των ανθρώπων. Τους τρομοκρατώ. Τους τρομάζω. Και αυτό ακριβώς θα πάθετε μέσα στο κολαστήριό μου. Ηρέμησε λιγάκι, Άνταμ. Αν δεν έχεις πειλέξει από τότε που σε βρήκα. Το χέρι σου είναι τόσο ξυλιασμένο. Μα τι είναι αυτό? Γενέ, πού είσαι? Δεν είναι τίποτα. Εσύ είσαι μόνο μπροστά μου. Μα αν είσαι εσύ εκεί, τότε τι νοσ χέρι κρατάω εγώ? Γενέ! Τι είναι αυτό? Βγάλε με από εδώ μέσα! Βοήθεια! 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 Γενέ! Είσαι καλά? Καλά είμαι, αλλά έσπασα το φακό μου. Ο φακός μου έσβησε. Είναι πίσω. Σκοτάδι εδώ μέσα. Βοήθεια! Είναι ακόμα πιο σκοτεινά εδώ μέσα. Τώρα έπιασε και σένα, γοργοπόδαρε. Καλώς ήρθατε στο κολαστήριο του Δόκτωρ Τρόμου. Όταν μετακινήσω το δάπεδο, θα ταξιδέψετε για τον απίθμενο λάκκο μου.
Τι να κάνουμε τώρα για να σώσουμε τους φίλους σου, Γενέ? Πρώτα πρέπει να... Το τελευταίο σου φως σβήνει κι αυτό. Η άμμος έχει σχεδόν τελειώσει. Όπου να είναι θα έρθει ο άκαρδος. Έχετε... Έχετε για πάντα, αρκούδες φύλακες! Θα ξανάρθω με τους φουβιτσιάριδες φίλους σας! Τι θα κάνουμε τώρα? Ο μόνος τρόπος για να σώσουμε τους φίλους μας είναι να μην φοβάσει πια το σκοτάδι! Θα το κάνουμε τότε, Γενέ! Μαζί! Θυμάσαι το μυστικό για να είσαι γενναίος? Δεν φοβάμαι! Τότε ούτε εγώ φοβάμαι! Δεν φοβόμαστε! Δεν φοβόμαστε! Δεν φοβόμαστε! Δεν φοβόμαστε! Δεν φοβόμαστε! Δεν φοβόμαστε! Σαν πολύ θάρρος έχουνε πάρει! Θα τους κανονίσω! Και τώρα κατεβαίνουμε! Όπου να είναι, έρχεται ο άκαρδος. Εσένα όμως θα σε πιάσω αργότερα. Για φαντάσου, δεν είναι και τόσο δύσκολο να είσαι γενναίος. Ποτέ δεν είναι, Άνταμ, αν το λέει η καρδιά σου. Έλα, έλα, πρέπει να σώσουμε τους φίλους μας. Έλα, γρήγορα. Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Το παράθυρο είναι η μόνη μας διέξοδος. Έλα. Βλέπεις τίποτα? Εγώ όμως βλέπω εσένα. Εδώ. Εδώ είμαι. Παραλίγο. Όπως θέλετε. Αφού ανησυχείς τόσο για τους φίλους σου, γιατί δεν πας μαζί τους? Γιατί δεν πας μαζί τους? Ήρθες πάνω στην ώρα, καφέ, για να με δεις να εξοντώνω τις αρκούδες φύλακες. Ποτί θα σου μεράζει το αυτό τρώμε, εξοντωσέτες τώρα! Σε ένα λεπτό, άκαρδε, αυτό θα είναι πολύ πιο τρομακτικό. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Μαζί θα κυβερνήσουμε. Ένα σκληρό, τρομακτικό κόσμο. Τρομακτικό. Δεν φοβάμαι!
Πώς? Μακριά από μένα! Τολμάς να προκαλέσεις τον Άγκαρδο! Κοίτα, κοίτα τι έκανες! Κατέστρεψες τους διακόπτες μου! Τους κατέστρεψες όλους! Οι αρκούδες φύλακες ξέφυγαν! Εσύ φταίς γι' αυτό! Και τώρα θα έχεις να κάνεις μαζί μου! Αντίστροφη μέτρηση! 4, 3, 2, 1! Πάω να φύγω από εδώ! Απέτυχες, Δόκτωρ Τρόμε! Α, την άλλη φορά μη με καλέσεις, Άκαρδε! Θα σε καλέσω εγώ! Θα σου δείξω εγώ τι σημαίνει τρόμος! Όχι! Τι σημαίνει! Άνταμ, τα κατάφερες! Μαζί τα καταφέραμε, Γενέ! Έλα! Πού πας τώρα? Κοιτάξτε! Σταμάτα! Σταμάτα, Άγκαρδε! Δεν θα αποτύχω άλλη φορά! Σταμάτα! Χάρη στον Άγκαρδο, ο Δόκτωρ Τρόμος θα μας αφήσει ήσυχους για λίγο! Επειδή εσύ δεν φοβάσαι πια, δεν φοβούνται ούτε και οι φίλοι σου. Σε ευχαριστώ, Γενέ, που με βοήθησες να ξεπεράσω τους φόβους μου. Κι εγώ σε ευχαριστώ που με βοήθησες να ξεπεράσω τους δικούς μου φόβους. Τι καθόμαστε, πάμε να παίξουμε στο Λούνα Πάρκ. Καλή ιδέα. Σε ποιο παιχνίδι θα πάμε πρώτα? Σε όλα. Πάμε, Γενέ. Εννοείς πίσω στο σκοτεινό σπίτι πάλι? Ναι. Ναι, γιατί όχι? Αλλά ας πάρουμε και αυτό το φως μαζί μας, για καλό και για κακό. Σωστά, Γενέ. Για καλό και για κακό. Έτοιμος, Άντομ? Έτοιμος, Γενέ. Thank you.
να χρειαστεί τόση πολλή δουλειά για το καθάρισμα της σοφίτας. Ναι, είχε πολλή δουλειά, Τρυφερούλη. Είχαμε μαζέψει πολύ σαβούρα τόσα χρόνια. Σταμάτα να κάνεις τον παλιάτσο, κρινιάρι. Πολύ αστείο. Κοιτάξτε, ένα παλιό άλμπουμ με φωτογραφίες. Α, εμείς είμαστε. Είμαστε μια σταλιά τότε. Ναι, ναι, τη θυμάμαι αυτή τη φάση. Ο μεγαλόκαρδος ήξερε πώς να μου αναπερώνει το ηθικό. Ακόμα και ο μικρός, ο γκρινιάρης γκρίνιαζε. Και εσύ θα γκρίνιαζες αν σου φοράγανε ένα τέτοιο σκουφί. Ποια είναι αυτά? Δεν τα είχα ξαναδεί αυτά τα μικρά. Ανήκουνε και αυτά στην οικογένειά μας. Η φωτογραφία είναι θολή, δεν μπορώ να διακρίνω. Για να είναι όμως το άλμπουμ θα ανήκουν στην οικογένεια. Ναι, αλλά πού είναι τώρα αυτά? Συναγερμός! Κάποιος χρειάζεται τη βοήθειά μας! Σύμφωνα με το μετρητή κινδύνου, το σημείο κινδύνου πρέπει να είναι ακριβώς από κάτω μας! Δεν βλέπω παρά ένα χειμωνιάτικο ερημικό τοπίο. Κανένας δεν θα μπορούσε να ζει εκεί κάτω. Ο μετρητής κινδύνου πρέπει να κάνει λάθος. Ναι, αλλά άμα δεν κάνει λάθος... Οι αρκούδες φύλακες δεν αγνοούν καμιά κλίση για βοήθεια όπου και αν είναι αυτή. Μην ανησυχείς, Γοργοφόδωρε, τίποτα δεν θα πάει στραβά. Όταν έχουμε τον καλό τείχο μαζί μας. Α, κοιτάξτε, η κοιλάδα είναι εκεί κάτω. Ίσως εδώ είναι το σημείο. Ω, η θύελα δυναμώνει. Κρατηθείτε. Οι διακόπτες έχουν παγώσει. Είναι η καλή τύχη τώρα που τη χρειαζόμαστε. Προσοχή! Είμαστε όλοι σόοι. Τώρα είμαστε απομονωμένοι. Κινδυνεύουμε να ξεπαγιάσουμε εδώ πέρα. Δεν υπάρχει κανένα σημάδι της κοιλάδας πουθενά. Αν δεν βρούμε καταφύγιο σύντομα, βρισκόμαστε σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Κοιτάξτε! Τέρατα του χιονιού! Ω, τέρατα του χιονιού! Δεν βλέπω τίποτα. Εσύ βλέπεις, Γοργοπόδαρε? Δεν βλέπω. Η ανώμαλη προσγείωση θα χάλασε την όραση του καλότυχου. Εγώ όμως τα αλήθεια είδα κάτι. Ήτανε δύο. Ελάτε εδώ! Ελάτε πίσω! Σταμάτα να ξεφωνήσεις, καλότυχε. Θα προκαλέσεις... Γιονοστιμάδα, ουτάξτε! Μπορούμε, το χιόνι είναι πολύ βαθύ. Αν δεν μπορείτε να τρέξετε πιο γρήγορα από αυτήν, τότε θα γλιστρήσουμε πιο γρήγορα από αυτήν. Να σου εξετάσουν τα μάτια. Πού βρισκόμαστε επιτέλους? Παρότι είμαστε στον παράδεισο. Ακούστε τα πουλιά. Τι όμορφα. Αδύνατον. Έχουμε χιόνι και πάγολο γυρά μας. Αυτό το δάσος δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εδώ? Να που βρίσκεται όμως, Γοργοπόδαρε. Και ο μετρητής κινδύνου ήξερε ότι βρισκόταν εδώ.
Τι ζεστά που ήταν εκεί μέσα. Είχαμε τα χάλια μας. Εμένα με λένε τέλεια πάντα και την αδελφή μου ευγενική. Εμένα με λένε τρυφερό και αυτόν γοργοπόδαρο. Ναι. Και αυτόν καλότυχο. Χάρηκα για την γνωριμία. Κι εγώ χάρηκα. Ω, κι εγώ. Α, πολύ. Μου φαίνεται ότι η τύχη σου αλλάζει, καλότυχε. Συγγνώμη, σας ξαφνιάσαμε, αλλά τα ρούχα μας κρατάγανε ζεστασιά. Αυτές οι γούνες ήταν απαραίτητες για να σωθούμε από τη θύελλα. Πάντα μιλάτε η μία μετά την άλλη. Πάντα! Τι όμορφη κοιλάδα! Ευχαριστώ για την ξενάγηση, τέλεια. Ευχαριστώ και εσένα, ευγενική. Απίστευτο! Είναι σαν ένα δάσος αισθημάτων πάνω στη γη. Πράγματι, δεν μπορώ όμως να καταλάβω πώς διατηρούνται το χιόνι και η ζέστη μαζί. Η ευγενική κι εγώ ζούσαμε πάντα εδώ. Και κάθε μέρα ήταν ηλιόλουστη, ακόμα και το Δεκέμβριο. Σπάνια έχουμε κάποια αναστάτωση εδώ. Η ευγενική κι εγώ προσπαθούσαμε να διατηρήσουμε την κοιλάδα μας τέλεια. Τώρα μάθατε αρκετά για μας. Πείτε μας και για εσάς. Γιατί βρίσκεστε εδώ, τι κάνετε? Ανήκουμε στις αρκούδες φύλακες. Δουλειά μας είναι να βοηθούμε τους ανθρώπους να συμμεριζόμαστε τα αισθήματά τους. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Κάποιος στο δάσος χρειάζεται τη βοήθειά μας. Κοιτάξτε. Ίσως αυτή χρειάζεται τη βοήθειά μας. Δεν νομίζω, τρυφερέ. Όλοι φαίνονται τόσο ευτυχισμένοι. Κάποιος χρειάζεται τη βοήθειά μας. Πάμε να δούμε ποιος είναι αυτός. Όχι, μπορεί να μας δουν οι χωρικοί. Σας παρακαλώ, μην κάνετε φασαρία. Δηλαδή, δεν παίζετε εσείς μαζί τους? Δεν ξέρουν καν ότι ζούμε εδώ. Και θα μπορούσατε να αναρωτηθείτε γι' αυτό. Θα θέλαμε πολύ να τους γνωρίσουμε, αλλά είμαστε ντροπαλοί. Τι ωραία είναι να είναι κανείς αρκούδα φύλακας. Να μοιραζόμαστε την αγάπη και τη φροντίδα σε κάθε κίνδυνο. Πώς δεν το κατάλαβα. Εσείς είστε που χρειάζεστε τη βοήθειά μας. Τα πάντα. Ακριβώς. Είναι χωρίς οικογένεια και φίλους. Νιώθουν μοναξιά. Τώρα που το λέτε, μελαγχολούσαμε τελευταία. Ναι, εσείς είστε οι πρώτοι που μας επισκέπτεστε. Οι μόνοι. Τρυφερέ, ας καλέσουμε την ευγενική και την τέλεια κοντά μας. Ναι, ναι, θα μπορούσαν να γίνουν μέλη της οικογένειάς μας. Α, αυτό θα ήταν υπέροχο. Να ανήκουμε σε μια οικογένεια που θα αγαπάμε. Ναι, θα γνωρίσουμε και καινούριους φίλους. Και θα παίζουμε όλη μέρα. Έλα, τρυφερέ, τι λες? Εντάξει, ας τα πάρουμε μαζί μας χωρίς καθυστέρηση. Ναι! Σε ευχαριστώ που περιέσουσες το αυτοκίνητό μας, τέλεια. Είναι ο μόνος τρόπος για να πετάμε. Επόμενη στάση, ο πλανήτη μας. Φύγαμε! Θα μου λείψει η μικρή μας κοιλάδα, τέλεια. Σίγουρα δεν θα έχουμε προβλήματα. Η κοιλάδα θα είναι μια χαρά και χωρίς εμάς. Αυτό σου τέκιο. Με χαρά σας παρουσιάζω τα δύο νέα μέλη της οικογένειάς μας. Έτσι λύνεται ένα μυστήριο. Πριν από πολύ καιρό, όταν όλοι σας ήσασταν μικροί, ο Άκαρδος τρόμαξε δύο μικρά και αυτά φύγαν μακριά μας. Από τότε δεν τα ξαναείδαμε. Ο Μεγαλόκαρδος και εγώ αναζητήσαμε τα μικρά και ποτέ δεν πάψαμε να ελπίζουμε ότι κάποτε θα επέστρεφαν στην αληθινή τους οικογένεια. Τώρα
Έχουν επιστρέψει. Κανένας δεν λείπει τώρα από την οικογένειά μας. Η Τέλεια και η Ευγενική, οι δύο αρκούδες φύλακες που είχαν χαθεί από χρόνια. Νιάτικα! Τι φέρε, κάνε αυτό που ξέρεις. Αμέσως. Έτσι, μπράβο. Με λίγη εκπαίδευση, η Τέλεια και η Ευγενική θα γίνουν τέλειες αρκούδες φύλακες. Μη σταματάτε, μη σταματάτε. Οι αρκούδες φύλακες πρέπει να είναι σε άριστη φόρμα. Σίγουρα δεν θα αλλάξετε γνώμη. Δεν θα μείνετε κοντά μας. Είναι απίθανο να ζει κανείς στον πλανήτη σας. Αυτή η ζωή όμως δεν ταιριάζει σε εμάς. Μεγαλώσαμε στην κοιλάδα. Δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. Θέλουμε να την φροντίζουμε και να την βλέπουμε να μεγαλώνει. Λυπούμαστε πολύ και θα μας λείψετε πολύ. Δεν γίνεται όμως αλλιώς. Πρέπει να φύγουμε. Olha ali.
βγήκανε για περίπολο. Υπάρχει κίνδυνο στην κοιλάδα. Στην κοιλάδα! Γρήγορα, γρήγορα πρέπει να πηγαίνουμε. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Το χιόνι δεν έφτασε ποτέ στην κοιλάδα. Κρατηθείτε, ετοιμάζομαι για προσγείωση. Ίσως βοηθούσαμε την κοιλάδα αν ήμασταν εδώ. Τώρα όλα πεθαίνουν. Η ζημιά είναι σοβαρή. Όχι, Ευγενική. Δεν φταίς εσύ. Σημασία έχει μόνο ότι γύρισες πίσω. Ελπίζω ο καιρός να σωθεί η κοιλάδα. Πρέπει να δράσουμε αμέσως. Ο πάγος και το χιόνι εδώ μπορούν να θάψουν τα πάντα. Όλα! Τα πάντα! Α, όλο το χωριό! Με τους χωρικούς πρέπει να τους μιλήσουμε. Σήμερα! Ποιοι είστε εσείς? Δεν μας ξέρετε, αλλά εμείς σας ξέρουμε όλους. Σας είδαμε να μεγαλώνετε από τότε που ήσασταν μικροί. Είμαστε τα πάντα, δεν το βλέπετε? Πρέπει να φύγουμε από εδώ πέρα γρήγορα. Πού να πάμε? Δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Θα ξεπαγώσουμε. Βοηθήστε μας, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πάντα, βοηθήστε μας. Οι χωρικοί δεν φεύγουνε, τι να κάνουμε τώρα? Θα τα φούστιχνω στην πάδα κι εμείς μαζί τους. Έχω μια ιδέα. Αν συγκεντρώσουμε όλη την ακτινοβολία μας, ίσως μπορέσουμε να λιώσουμε το χιόνι που κρέμεται από πάνω. Ε, παιδιά! Καλή ιδέα! Δεν υπάρχει άλλη λύση. Οι χωρικοί βασίζονται σε εμάς. Ας κάνουμε μια προσπάθεια. Να, ο στόχος μας! Ετοιμαστείτε! Εμείς όμως δεν είμαστε έτοιμες ακόμα. Δεν μπορούμε να σημαδέψουμε σαν και εσάς. Μπορείτε! Βάλτε μόνο τα δυνατά σας. Πρέπει να προσπαθήσετε. Αντίστροφη μέτρηση! 4, 3, 2, 1! Κοιτάξτε! Η ακτινοβολία έχει αποτέλεσμα! Έτσι γρήγορα που λιώνει το χιόνι, σύντομα θα έχει εξαφανιστεί! Ε, γυρίστε στη γραμμή! Πάντα σας χρειαζόμαστε! Χαμένος κόπος! Η ακτινοβολία μας είναι πολύ δυνατή! Κάθε φορά που τη χρησιμοποιούμε, κάτι δεν πάει καλά! Δεν ωφελεί! Τρεις ακτινοβολίες δεν φτάνουν! Το χιόνι είναι πάρα πολύ! Τι θα κάνουμε τώρα, Τέλεια? Η κοιλάδα είναι το παν για μας. Το παν. Αν η κοιλάδα συνθλιβεί, το ίδιο θα πάθουν και οι καρδιές μας. Η αγάπη των πάντα είναι που κρατάει την κοιλάδα ζωντανή.
Η ζεστασιά από τις καρδιές των πάντα είναι που κράτησε το χιόνι έξω από την κοιλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Και όταν τα πάντα έφυγαν, το χιόνι σκέπασε την κοιλάδα. Πράγματι, χωρίς τα πάντα η κοιλάδα θα πέθαινε. Η κοιλάδα χρειάζεται τα πάντα, όπως αυτά χρειάζονται αυτήν. Γι' αυτό έχει τόση σημασία να μείνετε εδώ. Η οικογένειά σας σας χρειάζεται. Πρέπει να μείνετε εδώ πέρα. Όπως και η δική μου οικογένεια χρειάζεται εμένα. Μα εσείς είσαστε η οικογένειά μας. Αν φύγετε από την κοιλάδα, τι θα κάνουμε εμείς? Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε που μας σώσατε πάντα. Σας παρακαλούμε, γυρίστε στο χωριό μαζί μας. Έχουμε τόσα να γιορτάσουμε και τόσα να πούμε. Τόσα χρόνια μοιραζόμαστε αυτή την κοιλάδα. Δεν ήταν σωστό να κρυβόμαστε από εσάς? Ας έρθουν μαζί μας. Πραγματοποιούμε ένα παλιό μας όνειρο. Πάντα θα είμαστε αρκούδες φύλακες, έστω και χωρισμένοι. Τώρα πρέπει να πάμε στην αληθινή μας οικογένεια, αυτή που αγαπήσαμε. Ναι! Έχει γεια, Ευγενική. Όχι, έχει γεια, θα ξαναειδωθούμε. Μια φιλία σαν τη δική μας αντέχει πολύ. Μη μελαγχολείς, καλότυχε. Με λίγη τύχη θα την ξαναδείς κάποτε. Κάποτε? Και βέβαια θα την ξαναδώ. Τι καλότυχος είμαι!